Η ξύλινη Νάνη, του Νίκου Λιγερού. Δεν θέλησε να κοιμηθεί, αλλά ο ύπνος ήταν πιο ισχυρός και στο όνειρό του είδε για πρώτη φορά τους ξύλινους νάνους. Τους έλεγε νάνους γιατί έμοιαζε με γίγαντα μπροστά τους, με το ύψος των 2 ετών. Του θύμισαν τον μύθο της γαλαζοαίματης Βελανιδιάς με τις πανοπλίες του. Ήταν όλοι έτοιμοι να δώσουν έναν μεγάλο αγώνα και οι 16 ήρθαν γύρω του για να γίνει ο μικρός δάσκαλος. Οι ξύλινοι νάνοι μιλούσαν μια μεσαιωνική γλώσσα που είχε βρει μέσα στα παλιά βιβλία της μεγάλης βιβλιοθήκης. Είδε πρώτα ένα ζευγάρι με τον Σταυρό και άλλους 3 διδήμους, ενώ οι υπόλοιποι ήταν 8. Έτσι αποφάσισε να δώσει σε κάθε ξύλινο νάνο ένα όνομα. Τότε πρόσεξε τα χαρακτηριστικά τους. Έμοιαζαν, αλλά ο καθένας είχε κάτι το διαφορετικό. Ήταν η πρώτη του επαφή με μάχη.